Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, στο Μονακό μετά το χωρισμό της από τον Παρασκευά, η Ειρήνη μπαίνει σε ένα μαγαζί, κλέβει κάτι και τη συλλαμβάνουν. Έπειτα από πολλή ταλαιπωρία, η παρέα επιστρέφει στη Μάνη. Είναι τότε που ο Παρασκευάς θα ενημερώσει το Δημοσθένη και την Ασπασία για την πραγματική αιτία του χωρισμού του με την κόρη τους. Οι δύο γονείς, ακούγοντας τις αποκαλύψεις, συντάσσονται μαζί του και τις γυρίζουν την πλάτη. Λίγες ημέρες αργότερα, η Ειρήνη εκμεταλλεύεται ένα ταξίδι του ανδρόγυνου στην Αθήνα και ειδοποιεί την Ξένια. Της δίνει το μωρό και τη ζητά να φύγουν εκτός Ελλάδας, ενώ λέει στους γονείς της ότι το παιδί έπεσε θύμα παγωγής. Ο Δημοσθένης και η Ασπασία επιστρέφουν στη Μάνη γεμάτο φόβο και αγωνία. Αμέσως πηγαίνουν στην αστυνομία, όπου ο άντρας αναγκάζεται να δώσει εξηγήσεις στο Γιώργη σχετικά με το παιδί. Σε μια άλλη γωνιά της Μάνης, η Βασιλική παραδέχεται στην Άννα ότι τρέφει αισθήματα για το Μιλτιάδη και για πρώτη φορά αρχίζει να συνειδητοποιεί την αλήθεια. Την ίδια στιγμή, ο Στάτης δίνει τελεσίγραφο στον Ισίδρο, τονίζοντάς του ότι αν δεν αποδεσμεύσει την Ιουλία από τη δουλειά, θα χωρίσουν. Παράλληλα, η Αντιγόνη βρίσκει ευκαιρία να επισκεφτεί την Αγγελική και η Μαρίνα διαπιστώνει ότι οι δυο τους έχουν αρχίσει να δένονται πολύ. Ταυτόχρονα, ο Στάθης μαθαίνει δυσάρεστα νέα για τον Στέφανο και ανησυχεί. Την επόμενη μέρα, ο Ισίδωρος ετοιμάζεται να πάει στην Αμερική, όπου προέκυψε ένα έκτακτο επαγγελματικό πρόβλημα. Αλλά πριν φύγει, αποφασίζει να δώσει μια ακόμη ευκαιρία στην Αμαλία. Έτσι, το πρώην ζευγάρι έρχεται κοντά και είναι ξανά μαζί. Οι μέρες κυλούν και τα ίχνη του άντρα αγνοούνται, προκαλώντας ανησυχία σε όλους, καθώς δεν επικοινωνεί ακόμη με κανέναν. Ενώ η Αμαλία αναρωτιέται έντονα γιατί δεν έχει πάρει τηλέφωνο, ο εφιάλτης για τους Βρετάγους αρχίζει όταν η Αθηνά δέχεται ένα τηλεφώνημα από την Αμερική.